Στο επίπεδο 4 του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας εντάσσονται οι περιφερειακές ενότητες Εργολίδας και Ευρυτανίας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, έγινε γνωστό ότι παρατείνεται η ισχύ των ειδικών τοπικού χαρακτήρα μέτρων στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Ηρακλείου, καθώς και στο Δήμο Ικαρίας, μετά την εκ νέου αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας, αναπεριφερειακή ανότητα και Δήμο, σε εβδομαδιαία βάση. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που ισχύουν είναι τα εξής. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 1 το βράδυ έως τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγόρευση μουσικής καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Για μια ακόμα φορά με την πλάτη στον τοίχο, τα μέτρα δυστυχώς συνεχίζονται χωρίς να έχουμε ενημέρωση γι' αυτό. Θεωρούσαμε ότι θα τελειώναν χτες τα μέτρα. Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο κόκκινο. Οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα. Και πλέον το πρόβλημα, πραγματικά σας μιλάω, είναι, δηλαδή δέχομαι κάθε μέρα τηλεφωνήματα από συναδέλφους κτλ. Είναι θέμα βιοποριστικό. Έτσι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα καταστήματα είναι βραδινή ζώνη, ουσιαστικά είναι κλειστά καταστήματα. Δηλαδή, και σε κάποιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν μέσα. Διότι από τη μία κρατάνε την επιχείρηση ανοιχτή, από την άλλη δεν εισέρχεται ο κόσμος. Οπότε και κάποια έσοδα που πιθανόν να είχαν κέρδη τον προηγούμενο καιρό, τώρα τα έχουν απώλειες. Δηλαδή χάνουν και τα λεφτά τους οι άνθρωποι.